τον βλέπουμε στη Μουρμούρα. Τον βλέπουμε στο θέατρο. Το περιμένετε να τον δείτε εδώ. Και το κάναμε. Μου έλεγε στη συνέντευξη χθες με τον Ζουγανέλη ότι έχει ξεκινήσει. Παιδιά, το σώμα του πραγματικά έχει αλλάξει. Παιδιά, ναι. Οι πλάτες του. Γιατί λέει στην παράσταση που ετοιμάζει, πρέπει να ανεβεί στο τραμπολίνο και με ένα πίδημα να εκτοξευτεί. Οπότε πρέπει να έχει αυτό το τριγωνικό σχήμα. Και τον έχουν βοηθήσει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα που είναι πολύ συνεπής να μεταμορφώσει το σώμα του. Εντάξει, μπράβο. Ένα ζευγάρι. Γελαστές. Ναι, θέλω να σας πω ότι μέσα σε τρεις μήνες. Μου είπε, μπορείς να έρθεις. Λέω, σαφώς και η κάμερά μας θα είναι εκεί. Δηλαδή ότι θα βλέπα Βλαδίμηρο Κυριακή Ιδιάκα Βασάλο, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέσα σε τρεις μήνες, παιδιά, από 105 κιλά έμεινε μόνο 88. Σε άλλες δύο Παρασκευές. Δεν είναι μόνο ότι έχασε κιλά, είναι ότι έχει αλλάξει το σώμα του. Βέβαια, έχει μεταμορφωθεί το σώμα του, παιδιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει στη Μαρία Κοκολάκη, γιατί έχει ενδιαφέρον και ο λόγος του. Έλα ρε παιδιά, Βλαδίμηρο. Είδες πώς έγινε. Δεν περίμενα να σας δω ποτέ εδώ, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα στην ηλικία μου να ξεκινήσω γυμναστήριο ξανά. Νοέμβριο του 18 θα ανέβει η παράσταση Ματίλντα. Και εγώ επομίζομαι το ρόλο της Miss Transpool, όπως λέγεται. Είναι η κακιά διευθύντρια που μισεί τα παιδιά. Εκτός από το τραγούδι που κάνω και μαθήμα τραγουδιού από φέτος για του χρόνου, απαιτεί και φυσική κατάσταση, απαιτεί ακροβατικό. Συγχωρώ. Δεν έρχομαι για να κάνω μπράτσα, για να το καλοκαίρι στις παραλίες. Έρχομαι για να γυμναστώ για τις απαιτήσεις του ρόλου. Όταν τραγουδάς και χορεύεις ή κάνεις κάποια ακροβατική κίνηση, πρέπει να έχεις φυσική κατάσταση για να μην σου κόβεται η αναπνοή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν εγώ θα πηδήξω πάνω από έναν ύπο και θα κάνω μια εναέρια κουτρουβάλα στον αέρα και θα προσγειωθώ βέβαια πάνω σε στρώμα, πρέπει να ξέρω να το κάνω. Όλα αυτά δεν γίνονται μέσα σε ένα μήνα. Όλα αυτά θέλουν χρόνο για να γίνουν. Μην ξεχνάτε ότι είμαι 55 χρονών και έχω πολλά χρόνια να γυμναστώ. Άρα πρέπει να ξεκινήσω από τώρα για να είμαι του χρόνου έτοιμος. Σκεφτείτε ότι αυτός ο ρόλος που επομίζομαι κάποια στιγμή κάνει και κορδέλα ρυθμικής. Άρα πρέπει να μάθω και κορδέλα. Κορδέλα ρυθμικής. Ναι, ναι. Πόσο κιλά χάσατε? Από 105-88. Μέσα σε τρεις μήνες. Έχασα εγώ όλα αυτά τα κιλά. Αυτό το κάνατε για το φετινή παράσταση ή για εσάς? Όχι, για μένα το είχα κάνει αυτό, για να νιώθω καλύτερα, γιατί 105 κιλά, καταλαβαίνετε, πήγαινα να δέσω τα παπούτσια μου και μου κοβόταν η ανάσα. Δεν νιώθετε λίγο άβολα όμως που σας κοιτάνε και όταν γυμνάζεστε? Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Ίσα διασκεδάζω τα λάθη μου πάρα πολύ, γελάμε πάρα πολύ, τα διασκεδάζω, γιατί πραγματικά είμαι αρχάριος σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάρουν αυτόν τον αρχάριο και να τον κάνουν επαγγελματία. Να με δείτε μετά στην παράσταση. Να πηδάω πάνω από τον ύπο, να κάνω ένα αέρια κολοτούμπα και να πείτε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ένα αέρια κολοτούμπα. Ναι, ναι. Δεν προσπαθούμε μόνο να δυναμώσουμε το σώμα, αλλά και να κρατήσουμε την ισορροπία, να σταθεί σωστά, να είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένο. Τι είναι γυμναστική, παιδιά? Εγώ έχω να πω στον Κώστα Τσουρό να προσέχει, γιατί το βλέπω, το σφρίζομαι, το πάει στο dancing ο Βλαδίμηρος Κυριακή. Θα γυμναστεί, θα είναι ο επόμενος, ετοιμάσου. Κάνω εγώ κάτι κολοτούμπες αέριες. Που δεν τον έλεγες, πάντα δύνατος ήταν, επειδή είναι και πολύ ψηλός, είναι πολύ ψηλός. Ένα διάστημα πάει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε ξεφύγει όμως λίγο με τα κιλά. Πόσο χρόνο είναι? 55. Μπράβο. Παιδιά, το σώμα χτες εγώ που το είδα, όλοι το σχολιάζαμε. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Καταρχάς έκανε πλάτες, άνοιξαν οι πλάτες. Και ομόρφινε πολύ αμέσως. Σκέψου όμως τι κάνει για τις απαιτήσεις ενός ρόλου. Έτσι. Αυτό είναι ηθοποιός. Τι πρέπει να κάνουν εδώ ηθοποιοί. Εσύ που δεν είσαι και ηθοποιός. Χορευτής. Χορεύεις. Εγώ δεν πάω να κάνω τέτοια πράγματα. Αλλά αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι οι ηθοποιοί, ρε παιδί μου, θεωρείς ότι είναι μια εύκολη δουλειά. Α πούμε ότι αυτό. Αλλά κοίτα τι γίνεται για να βγουν στο. Αν δείτε το συγκεκριμένο έργο, το Ματίλντα που λέει, παιδιά, αυτός ο ρόλος είναι ειδικός πολύ και πρέπει να τα κάνει αυτά. Πριν περάσουμε.